Πάμε να δούμε λίγο τις φάσεις για να τις σχολιάσουμε. Λοιπόν, εδώ είναι το γκολ του Παλάσιος από την κεφαλιά του Κουρμπέλη. Βλέπουμε πώς είναι παρατεταγμένη ανοιχτή, η άμυνα λίγο ανοιχτή η του τετράδα. Ολυμπιακού. Ανοιχτή η τετράδα και ουσιαστικά με μια εκπληκτικό κίνηση. Το γύρισμα. Το γύρισμα που κάνει είναι καταπληκτικό. Αν δείτε τη φάση, κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε πόσο κενό υπάρχει ανάμεσα στους πρίγκιπες του Ολυμπιακού. Εδώ στη μέρα. Μιλάς για την τετράδα. Γιατί άκουσα ένα παντογνώστη άσχετο του ποδοσφαίρου να κατηγορεί τον Αβραάμ. Και τι φταίει ο Αβραάμ. Τι να έκανε δηλαδή ο Αβραάμ. Ο Ρεάπτσουκ φταίει, ο οποίος έχει εντολή να πάει να πέσει πάνω στον Παλάσιο. Σας το λέω αυτό γιατί έτσι έπρεπε να λειτουργήσει η άμυνα του Ολυμπιακού. Καλά, ο παίκτης του είναι ο Ρεάπτσουκ, εντάξει. Πρόσεξε, γιατί ο Παλάσιος ρολάρει πάνω στον Αβραάμ που δεν προλαβαίνει να τον κόψει, οκ. Okay. Και ο Ρεάπτσουκ γυρίζει την πλάτη. Αλλού, ναι. Ρεάπτσουκ λοιπόν φταίει. Άσχετε που εσύ που είπες ότι φταίει ο Αβραάμ για τον γκολ. Είσαι άσχετος. Εντάξει, τρίπλα τρώει και ο Αβραάμ, έτσι. Τρώει τον Αβραάμ την τρίπλα. Αλλά ο Ρεάπτσουκ όμως είναι ο παίκτης ο οποίος όταν συγκλίνει προς τα εκεί ο Παλάσιος πρέπει να πάει να τον κόψει. Και αυτός κάνει γυρίζει την πλάτη. Πάμε με την ευκαιρία με Γκάρι για τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι το κατέβασμα του Γκάρι. Ναι. Εδώ κλέψιμο καλό. Εδώ είναι το πρώτο ημίχρονο. Α, είναι η καθυστέρηση το πρώτο ημίχρονο. Ναι. Εδώ Γκάρι Γιάννη λέει στον συμπαθέστατο Κότσιρα πήγαινε για Ευρώπη. Για εδώ ο Κότσιρας δείχνει μεγάλη αδυναμία. Ναι. Κράτησε τη φάση. Δεν ξέρει από πού του ήρθε, ναι. Ναι. Και την κάνει την κίνηση, δεν την κοντρολάρει και να κάνει δεύτερο χρόνο. Δηλαδή, κοντρόλ και επίθεση σε ένα χρόνο. Mm-hmm. Είναι σαν και αυτό που κάνει ο Αναγνωστάκος. Άμυνα, επίθεση σε ένα χρόνο. Όχι άμυνα και μετά επίθεση. Για να ευνηδιάζεις, ναι. Ναι, αυτό κάνει. Είναι εκπληκτικό αυτό που κάνει ο Μάγκας. Την ευκαιρία του Παλάσιος θα δούμε, που είχε πάρει και τα πάνω του με τον γκολ και είχε την ψυχολογία στο παιχνίδι. Πάλι ψηλά η άμυνα του Ολυμπιακού. Πολύ, ανοργάνωτη. Πολύ ψηλά, πάρα πολλά τα κενά. Και τα κενά είναι μεγάλα. Αλληλοκαλύψεις, τίποτα, μηδέν. Πάλι καλά από τον Παπαθλή και εκεί και από την μπάλα. Εδώ φαίνεται η κούραση της ομάδας, βλέπεις. Κοίτα εδώ. Με τσόκι έρχονται. Και κοίτα πώς εκθέτεται ο Αβραάμ, ο οποίος τι να κάνει. Πάλι ο Ρεάπτσουκ τον έχει χάσει από εκεί. Τώρα θα μου επιτρέψετε έναν παραλληλισμό για να πω και εγώ τον πόνο μου. Αυτό με τον Παλάσιος και τον Αβραάμ, με τον Ρεάπτσουκ, μου θυμίζει τον Σον της Τότεναμ με τον Χόλντι και τον Σέντρικ. Δηλαδή, δεν μπορούσε ο Σέντρικ να σταματήσει τον Σον, αναγκαζόταν ο Χόλντινγκ να βγαίνει, που είναι ένα βαρύ φορ προς τα έξω, όπως ναι. Ο Αβραάμ εδώ, και όπου Σον Παλάσιος έκαναν τα πάρτι. Κοίτα εδώ, πόσο είναι το κενό ανάμεσα στον Αβραάμ και τον Ρεάπτσουκ. Ο Ρεάπτσουκ, όπως... Εντάξει, το παιδί 17-18. Είναι πάρα πολλά τα... Λοιπόν, είναι αργή άμυνα. Την ευκαιρία του Ακυμπού θα δούμε. Η πάση είναι το Λαλά, δεν είναι. Ναι. Εδώ, από τις λίγες καλές ενέργειες. Και συνδυασμούς. Λαλά, ναι. Και συνδυασμούς, ναι. Εδώ εκοιμήθη η άμυνα του Παναθηναϊκού. Αλλά το σουτ που κάνει τώρα... Ήταν άψυχο. Αν αυτό το έκανε το καλοκαίρι, η μπάλα θα πήγαινε στα δίχτυα. Λοιπόν, το 0-2, επίσης πρέπει να καυτηριάσουμε το ότι ο Ολυμπιακός δεν λέει να βελτιωθεί και να διορθώσει τα γκολ που τρώει από κόρνερ, έτσι. Ναι, κοίταξε, είναι ο Παπασταθόπουλος. Εκεί, Γιάννη, δεν πηδάει ούτε ο Τικίνιο, που πρέπει να πηδήξει, ούτε ο Ελαράμπη τον βοηθάει στην κίνηση εκεί της άμυνας, δηλαδή να πηδήξουν δύο γομάρια και μετά να το κάνει ο Παπασταθόπουλος. Η λειτουργία, η αμυντική λειτουργία, όπως πρέπει να εκτελεί, είναι ότι θα πρέπει να καθαρίσει τη φάση και να πω μια λεπτομέρεια, γιατί και στο Σπικάς προφανώς και ο συνάδελφος στην αρχή είπε Κουρμπέλης, πηδάνε δύο παίκτες. Δηλαδή και να μην τη βρει ο Σέγκεβιλ, θα τη βρει ο Κουρμπέλης. Θα την έβρισε. Εντάξει, είναι δύο φύλακτοι, έτσι. Ναι, ναι. Το παλικάρι τώρα, εντάξει, τι λάθος έκανε. Όχι, εντάξει. Θέλω να πω. Εννοείται. Ο Ισίδωρος δεν ήταν. Ανθρώπινο είναι. Εγώ θέλω να καταλήξω σε αυτό που λέω. Το ότι έχουν επιδείξει δύο παίκτες του Παναθηναϊκού στο πρώτο δοκάρι και δεν υπάρχει κάποιος να μαρκάρει. Αυτό λέω. Πάντως η λειτουργία, εκείνη τη φάση πρέπει να την καθαρίσουν ο Τικίνιο. Και στα κόρτερ, εντάξει, τα φάουλ παίζουν ζώνη όλοι οι προπονητές. Στα κόρτερ ήθιστε
τουλάχιστον δύο παίκτες να τους έχει σε man to man. Τουλάχιστον. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να σταματήσει ο Ολυμπιακός. Αυτό που λένε. Δεν μπορείς. Εγώ ρώτησα προπονητή Αλφαεθνικής. Παίζουμε ζώνη, μου λέει, τα στημένα και παίζουμε σύνθετη άμυνα. Σύνθετη άμυνα στα κόρτερ. Mm-hmm. Σύνθετη άμυνα. Δηλαδή, διαλέγουμε ποιος είναι. Μπορεί να βάλουμε στόπερ πάνω σε στόπερ. Αν θεωρήσουμε. Κάποτε ο Παντελίδης έβαλε δύο χαφ, τον Τζουκαλά και τον άλλο τον ψηλό, τον Ιγκλέσιας, πάνω στο Μάτος και στον σέντερφορ του Πάουκ με το κεφάλι. Πώς το λέγανε, τον καλό που είχε ο Πάουκ. Τον Κρυμέτσι. Όχι, όχι, τον Σέρβο, τον Μπρίγιοβιτς. Ναι, και όταν το ρώτησα εγώ, μου λέει, κοίταξε, ο Τζουκαλάς σωματοτυπικά, είδα εκεί και οι άλλοι παίζανε, μου λέει, mm-hmm. μετά το μάτς τον ρώτησα. Μετά λέει, παίζανε, λέει, ζώνη. Αλλά αυτοί οι δύο, το Μάτος, που κάνει 12 γκολ το χρόνο και τα 8 με το κεφάλι, τον είχα, λέει, παίκτη. Εντάξει, το φάγε από το Μαουρίσιο, με σούτ. Αλλά θέλω να σου πω ότι το μελέτησε, πάλευε. Το μελέτησε. Ναι, το πάλευε. Πάμε να δούμε τον γκολ του Τικίνιο τώρα, που εντάξει, το παιδί ενστικτοδός σκοράρε, αλλά είναι και φόρο, οπότε το ενστικτό του εκεί του λέει να βρει την μπάλα όπως τη βρήκε, να τη στείλει σαν δίχτυα. Εδώ να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε και ένα μπασταρδεμένο κάποια στιγμή, έκανε τον Κουρμπέλη τρίτο στόπερ. Ναι, ναι, με τρίτος. Με ήτανε, τον έβαλε πιο πίσω. Και μετά έκανε και την εξής μαγιά, πέρασε το Σάντζες τρίτο στόπερ mm-hmm. και έβαλε τον. Με το δεξί μπακ τον. Κότσιρα. Το Κότσιρα και αριστερά πήγε ο Χουάνκαρ. Ο Χουάνκαρ, ναι. Δηλαδή το σκάλιξε και επειδή ποτέ ο Γιωβάνοβιτς, όσα χρόνια που τον παρακολουθούμε, δεν έχει παίξει με τρίτο στόπερ. Έχει παίξει άλλη μια φορά με τον Άρη που είχε πάρει, ναι, το 0. Τον Άρη είχε πάρει το 0. Όχι φέτος, δηλαδή ήταν η πρώτη χρονιά που το κάνει και αυτό. Α, ναι. Από τον, ναι, Άρη και μετά έχει παίξει και άλλες φορές με τρία στόπερ. Σε διάρκεια αγώνα. Και την ευκαιρία του Σοκράτη θα δούμε στο τέλος. Εδώ να πούμε ότι την πρώτη κεφαλιά για την πιάνει ο Λεραμπή. Ναι. Είναι που πλέον παίζουν δύο φορές. Εδώ ο Σοκράτης 4-4-2. Λέει, αφού δεν βρίσκουμε προκοπή, ας το κάνω. Αυτό το πριν από 15-20 μέρες η Bundesliga είχε ανεβάσει σαν σήμερα ένα γκολ που είχε πετύχει ο Σοκράτης. Τέτοια ακριβώς κίνηση είχε κάνει με την Dortmund σε ένα παιχνίδι που είχε γυρίσει 3-1 η Dortmund και τότε είχε σφραγίσει την νίκη ο Σοκράτης. Ήταν ακριβώς μια τέτοια φάση. Το θυμάμαι.